όπως ξέρετε, εδώ και αρκετό καιρό δουλεύουν 9 συνεργεία για τους καθαρισμούς των ποταμών, ριάκια, τα πάντα. Όποιος ενδιαφέρεται και νομίζει ότι κινδυνεύει το σπίτι του ή η περιοχή του, δεν έχει παρά να κάνει ένα τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή είναι μια σύμβαση ενός χρόνου, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουν ξανά και ξανά καθαρισμοί στους ποταμούς. Κάτι το οποίο ο κόσμος έχει θορυβηθεί μετά το θέμα που δημιουργήθηκε στη Λάρισα, οπότε φοβάται, και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να πεισπεύσουμε και εμείς τις διαδικασίες και είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε, βέβαια μακάρι να μην έχουμε τέτοιες θεομηνίες, αλλά να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε θεομηνία έχουμε τώρα το χειμώνα. Οπότε μπορούν να γίνονται και τώρα ακόμα αιτήματα, δηλαδή για... Βεβαίως, για όλο το χρόνο. Αυτή τη στιγμή καθαρίζονται όλοι οι ποταμοί, όλα τα ριάκια, όλα τα αιτήματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Παράλληλα όμως θα συνεχίσουν μέχρι τέλος του Αυγούστου, του επόμενου έτους, δηλαδή του 2024, θα γίνονται συνεχώς καθαρισμοί όπου και αν χρειαστεί αυτό. Με το Μαλαγιώτη τι γίνεται, κύριε Βουδίο? Το Μαλαγιώτη, κοιτάξτε, και εκεί καθαρίστηκε και θα καθαρίζεται. Απλώς εκείνο το οποίο βρίσκομαι δυσκολία είναι στην εκβολή έξω, δηλαδή το που πέφτει στη θάλασσα, το μέρος που πέφτει στη θάλασσα. Εκεί δεν μας αφήνουν να κάνουμε παρεμβάσεις, δυστυχώς. Ανήκει σε άλλη υπηρεσία, αντιλαμβάνεστε. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, αν έχουμε κάνει ένα αίτημα, να πάρουμε άδεια, ειδική άδεια. Είναι προστατευόμενη περιοχή. Ακριβώς, και δεν αφήνουν να γίνει καμιά παρέμβαση.